Γιατί ο Στράτος πέθανε, κοιμήθηκε. Όχι αυτός. Ο Κότσος ήταν τα ήμουν εγώ. Ο Πελικάρης τώρα γύρασα. Όχι τώρα. Αυτό όταν ήταν. Ο ζούσε ο Γιωραγαθάγγελος. Ο Γιωραγάγγελος, ο Φιλόθεος, ο Παπανεόφητος. Αυτοί οι τρεις ήσαν. Αυτοί τις τρεις προλάβα εγώ. Έπειτα ήρθε ο γιορτός ο Παπακάριος. Έπειτα ήρθε. Ναι. Τι κάνει ο γιορτός. Καλά είναι. Καλά είναι. Καλά κάνει καλά. Σας κάνει υπακοή. Υπακοή μας κάνει, εμείς δεν κάνει. Α, θέλει ας μην κάνει. Τι να κάνει κι εγώ. Άμα δεν κάνει να τους κάνει υπακοή, με φέρνει νηστικό. Έπειτα, καλά, καλά λέω, αλλά τι να κάνω. Τι να κάνω. Έτσι. Έτσι και ο Γιώργος έχει ένα. Α, Γιώργο, πήρες βίντεο εσύ, ε. Ήτανε κανένα στο σπίτι σας Ταράσιος. Ταράσιος δεν είναι, παλιά ήταν, τα παλιά χρόνια. Τα παλιά χρόνια ήταν, ναι. Τώρα, παλιά σκιά του νόμου, ρε. Τις χάρτες ερθούσες. Τα παλιά μου φες εσύ. Τα παλιά χρόνια, ήταν πολύ παλιός. Αυτό, Αγαθάγγελος, Παπανόφ, Παπανόφ, Ευλόγιος, όχι. Φιλόθεος. Όταν, άκουσα, όταν πέθανε ο Φιλόθεος, όλη η σύνη τον έκλαψε. Τον έκλαψε. Ήτανε συμπέν αμίμητος. Αμίμητος, ναι. Η Λάβρα το φοβούταν. Γιατί αυτός δεν κρεματίζει στη σχήτη μέσα. Αυτός ήταν. Και μην είδατε αυτό. Όλη η σχήτη τον έκλαψε. Έπειτα έρθει ο αυτός. Μετά από αυτό δεν ξέρω ποιος ήρθε. Ο Παπαμακάριος, ο Μιροντάς ήρθε. Ναι, μετά. Αλλά είχε κοιμηθεί, πέθανε ο Φιλόθεος τότε. Ναι, Φιλόθεος, ναι. Και πέθανε νέος. Άμα ζούσε, θα ζούσε ακόμα, θα ήταν γέροντας τώρα. Ναι. Γιατί ήταν νέος που πέθανε, πολύ νέος. Ξέρεις, εμείς είμαστε σαλικές και μαζάμε το αλάτι. Σαλικές είναι κάτι γούρνες, αν πάμε μεταξύ, πρωτού να πάμε μέχρι τα καψοκαλία, κάτι έτσι, βάζουμε, κατηγούν και βάζουν το νερό, τις σταλάει σε πάνω στις γούρνες, και έπεφτε το καλοκαίρι που έγινε και εξατμιζόταν το νερό και έμεινε το αλάτι εκεί. Και δέρευε το αλάτι στα κελάκια, πέραμε κρεμμύδια, πέραμε πατάτες, πέραμε φασόλια. Με το αλάτι, γιατί το γιο της κατοχής δεν υπήρχε αλάτι. Ναι. Και πέρασε ο πάτερ Φιλόθεος με το αυτό, με ένα καρβάκι. Ρωσής, φέρτε με αλάτι να ρωτήσω τα ψάρια, θα λέω από να σας κατουρίζω όλες τις βρύσεις. Θα σας κατουρίσω όλες, με καλά καλά γιο θα σου φέρνει τα σου αλάτι. Και έτσι. Δεν τραβέσαι ένας χαριτωμένος. Δεν ήταν ψηλός. Έτσι μέτρησε. Λίγο πιο ψηλός από σένα. Τους πρόλαβαν. Ήταν όμως καλός στην πένα. Ναι, ήταν αμίμητος. Αμίμητος στην πένα. Έχω πολλές φορές στο σπίτι σας από το μαγειρίο πάνω. Εκεί έχετε το πλυντήριο. Ναι. Και όταν απάντησε στην αγιογραφία, είναι δύο-τρία σκαλιά, ε. Μάλιστα. Ναι. Και μου λέει ο γερογαθάγγελος, λέει, έλεγαν οι γέροι, μα τι τα θέλουν αυτά τα σκαλιά, λέει, εδώ πέρα που τα βάλανε. Δεν μπορούσαν οι γέροι να βγουν απάνω, να πάνε στην αγιογραφία, ήταν δύο-τρία σκαλιά. Ακόμα υπάρχουν. Ακόμη. Αυτό είναι κοιμήλιο. Ο γέροι δεν μπορεί να ρίχνουν τα σκαλιά. Και φώναν, μα τι τα θέλουν αυτά τα σκαλιά και τα βάλανε εδώ πέρα, λέει. Να ανέβω πάνω έτσι, δεν ξέρω, να ανέβω πάνω στο έκτος, έτσι μου κακοφαίνεται, να τα όλα ίσα. Εμάς ακόμα δεν μας κακοφαίνεται, άμα και εμείς γεράσουμε, άμα γεράσουμε και εμείς. Κάντε υπομονή, θα έρθει η ώρα σου, κάντε υπομονή. Να έρχεστε να είναι καλή ώρα. Ναι. Και εγώ να σου πω, αν κάνει να έρθει μόνο, αλλή μόνο τους. Αλλή μόνο τους, ναι. Τι να κάνει, 60 χρόνια βέβαια, θα γίνει. Το 33 ήρθα. Εδώ πέρα, τώρα πόσα χρόνια είναι. 61 χρόνια. Πέρασαν τα χρόνια πέρα. Αλλά δεν το θυμάμαι. Δεν είναι αυτό να μην. Το γέρο Αγαθάγγελο, το Παπανόφι. Το Φιλόθεο. Φιλόθεο δεν είναι. Ναι, Φιλόθεο. Πιο κάτω ήταν στο. Τους Βολιώτης. Από Σεραφείμ. Ήταν ένα γεροντάκι Χριστός, όταν το λέγανε. Όπου με έβλεπε, έρχονται και μας μετάνια. Και γελούσε.
Έτσι, πολύ χαρατωμένος ήταν. Ναι, ο Χρυσόστομος εδώ και ναι, ο Γρηγόρης ναι. ήταν εκεί, ο Γρηγόρης. Ναι. Ναι. Περάσαν τα χρόνια, γέροντα, περνάνε τα χρόνια. Περάσαν τα χρόνια. Πώς με τον Παπα Μαραλάμ, έφυγε, λυπηθήκαν, παιδί. Τι ήταν και αυτό, γέροντα, ναι. Τι ήταν αυτό, πάμε, ναι. Ο Ιωσήφ του λέει, ε, Παπα Γιώργη, όλοι λυπηθήκαμε να αφήσατε, πού τα βρεις, ανώτερο μάνα από τα Αγενώρος. Τον είδε το γέροντα, τον Παπα Μαραλάμ. Τον Παπαβαρλάμ και με τον Χρυσόστομο με τον Βολιώτη ερχόμαστε από τη Δάφνη. Δεν είχαμε τότε σκαίκι και αυτό πετούσα καμιά φορά σε δρόμους που ήταν νερά. Πλούτσου, πλούτσου. Ρε γερό Χρυσόστομο, πατάσε πάρα στα νερά. Τίποτες, τίποτες. Με τον γερό Χρυσόστομο τον Βολιώτη και με τον Παπαβαρλάμ τον Ροφόνο. Τον Ροφόνο, ναι. Ναι. Πάμε τον χάσαμε τον καημένο. Ο αυτός, ο Γερογιώργης. Του Ροφού, ο Γιώργος Γιώργης, ο Γιώργος, το πρόλαβα, ναι, το Γιώργο και τον άλλον, όταν έρθει στη σειρά εγώ τον μνημονεύω, πήγαινε να πάρω την ευλογία του. Ένα χαριτωμένο γιαντάκι με τον Γιώργος Γιώργης, ένα χαριτωμένο. Ο άλλος πρέπει στην ώρα να πετώ, δεν το θέλω τον δεύτερο. Πώς είναι τον δεύτερο, που πέθανε και αυτός. Προκόπης. Όχι, πήγαινε Προκόπης. Δεν τον ξέρω, Γιώργο. Ναι. Όχι, πέθανε και ο Θεοδός, δε. Α, Θεοδός. Θεοδός, ναι. Όταν έρθει έτσι με νέο παιδί να πάρουν την ευλογία του στην Ελλάδα. Πολύ άγιοι άνθρωποι. Αλλά πώς το πότε ο Παπαβαρλάμ τώρα να αφήσει το σπίτι του να πάει πέρα μακριά. Όταν μας ειδοποίησε με το τηλέφωνο ο Παπαγιώρης, λέει εσύ, ρε παπά, λυπηθήκαμε να αφήσει τα γενόρες. Είναι άλλο ανώτερο πράγμα από τα γενόρες. Τα γενόρες, όλοι πάνε στα γενόρες και συνοφίζονται να πάει στον κόσμο. Έτσι τίποτα, δεν είσαι έτσι έκανε. Τι να ευχόμεθα να ξανάρθουν πάλι. Λέει ευχόμεθα να έρθει εδώ να πεθάνει. Μάλιστα. Μέσα στη σκήτη να πεθάνει. Ναι. Γιατί τόσα χρόνια είσαι. Ναι, τόσα... ναι. Τόσα χρόνια. Οι άλλοι φεύγουν και μακάρι να πεθάνει ο γέρο Χειροδίμ, του παρακλήτου. Μάλιστα. Ναι, ναι. Αυτό. Με ειδοποίησε τότε στην χρόνια τώρα οι μετζανίνες να έρθει κάτι θέλω να σε δω. Έτσι. Και ήρθε και μόλις βγήκε από το καράβι και μόλις τον είδε αυτός είναι ο γύρος Χειροδίου. Καταβεβλημένος ήταν. Ήρθε να αγκαλιαστήκανε, φιληθήκανε. Εδώ στο Καρούλι έχω αρχίσει το πρώτο δάκρυ της μετανοίας της Καλογυριακής. Είδε η Παναγία μου πάνε με ξέρω εδώ να έρθει να πεθάνω. Αλλά τα χρήματα του Θεού είναι άβυσσος και δεν ήρθε να πεθάνω. Ναι. Μεγάλη ευλογία να κοιμηθούμε εδώ στο Αγενόρος. Μεγάλη ευλογία. Ναι, ναι. Όταν έρχεστε αυτό να δει. Και ο γέροντας εδώ πέρα λέει, ας φωνίζει ο Παπανανίας. Εγώ πήγαινα και ερχόμενα στη Σκήτη και στο Ζαχαρία. Α, το Ζαχαρία το θυμάμαι. Δεν το ξεχνώ το Ζαχαρία. Και τον Πατήρ Ιωάννη και τον Πατήρ Γαβρίλ. Ναι. Και το άλλο, το Γρηγοράρα. Αυτά. Ναι. Και πάντα όταν έρχονται όλους τους μηνύμους στη σειρά όπως οι μηνύμονες όταν λειτουργούσαν. Μάλιστα. Ναι. Πέρασαν τα χρόνια, πέρασαν τα χρόνια. Τώρα πόσο τον είστε γέροντα, πόσο τον είσαστε τώρα. 82. 82. 82. Το 12 γεννήθηκα. Το 12 γεννήθηκα. Τι να τα κάνεις τα χρόνια. Έτσι, καμιά φορά κάθαρα και λέω, ρε, ήρθα εδώ, πάνω από 40 ανθρώπους συνήθεια, όλοι έχουν πεθάνει. Ήρθε η σειρά μου τώρα. Ήρθε η σειρά μου. Είναι και το Παπαμακάρι που ήρθε. Με τη Βάσο, αυτό, να πάω κάτω. Λέω, πού πίσω εσύ ο κρύφτηκες. Δεν κρύφτηκα, με κρύψανε, λέει. Γιατί είπα να εξομολογήσω. Με κρύψανε, δεν κρύφτηκα, με κρύψανε. Ο Φέλης είχε πάτε. Αυτό, φώνησε ψυχές. Την εξομολόγηση. Άκουσε, παιδί μου. Όλοι θαυμάσαμε τον Πάτερ Μακάριο τη δραστηριότητα που έχει. Όλοι, ναι, δεν το λέω κολακία, ό,τι ακόμα τους άλλους. Γιατί εγώ αυτό το λέω, σπάνια πηγαίνω στην Αγιάννα. Αλλά οι άλλοι και οι Δανειλοί, μα τι είναι αυτός ο Παπαμακάριος. Να φέρει, να κτίσει τους Αγίους Αγιανανίτες, έφερε όλο βαπόρι με την, με αυτό, με σύντριμνα, πώς τα λένε. Ναι, τελικά, ναι. Ναι, μαρετίνα, όλοι το έχουν, μαρετίνα το μάχο, πολύ δραστήριος. Αλλά μια φορά την έπαθε. Την έπαθε, είχε τα, έλα πιο κοντά, είχε τα χαρτιά
της κυβερνήσεως και του λένε να φέρουμε, λέει, εκεί αυτό, κανένα αυτό παγωτό, ξέρω, λέει, και το βάλα πάνω. Και έλειωσε το παγωτό και πει στα χαρτιά της κυβερνήσεως. Βρε, τι μου κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, λέει, τι μου κάνουν, τα χαρτιά της κυβερνήσεως, αυτό είναι που λέει. Έλειωσε το παγωτό και πήγε στα χαρτιά. Τώρα λέει, φοβάμαι, δεν πάνε πάλι στο Υπουργείο. Αλλά να σου πω, όπως λένε οι άλλοι. Όχι από εμένα. Όλοι το είμαι αυτός που μου κάνει. Πολύ δραστήριος είναι. Λέει. Πολύ δραστήριος είναι. Είναι αλήθεια, κουράστηκε πολύ με το έργο εκείνο. Πάρα πολύ είχε κουραστεί. Ναι. Πολύ κόπιασε. Ναι, γίνηκαν και πολλοί άλλοι δικαίοι. Αλλά σαν το Παπακάριο δεν. Και άλλοι καλήσανε. Αλλά όχι στα μέτρα του Παπακάριου. Παπακάριος έχει την εκκλησία των Αγιαναγητών. Ναι. Και ρωτούσα τους άλλους, πού την έκλεισε, γιατί έχω χρόνια τρολώσει εσύ. Λέει μπροστά από το, αυτό το ξενώνα που εκεί που το έχετε εσείς. Πού την έκλεισε. Ήταν ένα κιόσκι, αν θυμάστε, πάνω από την Ανάληψη. Ναι, πάνω από την Ανάληψη. Πάνω από την Ανάληψη, ναι. Πάνω από την Ανάληψη. Ένα κιόσκι υπάρχει εκεί. Και εκείνο τον γκρεμίσαμε και εκεί το χτίσαμε. Εκεί μπροστά. Τι να κάνουμε. Να, φέτος το τελειοποίησαμε γιατί είχε λήψει ακόμα. Φέτος το τελειώσαμε φέτος που ήμασταν δικαίοι. Πέρυσι, την περσινή χρονιά. Τι να κάνουμε. Ένα σου είναι και η ευλογία από τον Γεροντάτο. Ο Γεροβαθάου ήταν να τέλειωμε, μα αυτός ο κότσος, τι ίδια αυτός. Φαίνεται, έφυγε πια έξω, εγώ δεν ξέρω. Ναι. Το Γεροβαθάγερο, το Παπανόβητο και το Φιλόθιο. Αυτό στις τρεις συνήθειες. Έπειτα ήρθε ο Παπαμακάριος. Ναι, έπειτα ήρθε. Και θυμάμαι, πήγε να αγοράσω, Γέροντα, θέλω 100 λεμόνια, να σου δώσω. Και πήγε να πω, τα βρες όλα τα λεμόνια και απάνω, πάρε. Να μην πάω εγώ να τα διαλέξω τα μεγαλύτερα. Και έκανε τάμ και τα άκουβα. Ό,τι μεγάλα μικρά. Όλα μεγάλα μικρά. Έπειτα βγήκε το ζύγινο. Ναι. Ευλογημένα χρόνια και τότε, ευλογημένα ναι. Χρόνια. Αυτό έλεγε άλλοι κερίσαν τότε. Απλοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι. Φώναζαν, μα τι τα θέλω αυτά τα σκαλιά, λέει. Δεν μπορούσα να το πει, Γιώργος, ήταν δύο, τρία. Α, έχετε ακόμα τα σκαλιά. Ακόμα υπάρχουν, ακόμα. Έτσι. Ακόμα υπάρχουν. Ναι, έτσι. Τώρα ήρθε η σειρά μου, ανεβαίνω εγώ πάνω στην εκκλησία, τώρα όσο πάω βαρένω. Έβηκε ο πατέρας μου, δεν μπορώ να ανέβω πάνω. Θα πάτε Προκόπιος, δεν μπορώ να ανέβω πάνω. Λέει, τώρα. Γι' αυτό είναι βέβαια αυτοί που κάνουν τα κάνουν ίσα. Εδώ η εκκλησία, εδώ η τραπεζαρία, εκεί η αιώνα, ίσα. Να μην ανεβαίνουν γιατί. Περνάνε τα χρόνια, παιδιά. Περνάνε τα χρόνια, μην κοιτάς τώρα που σε ανέβασαν. Ναι. Και ανέβασαν σιγά. Τώρα λοιπόν περνάνε τα χρόνια. Και θέλουν οι άλλοι να τα έχουν όλα. Έτσι. Να. Εδώ η τραπεζαρία, εκεί η αγιογραφία, εκεί η τουαλέτα, όλα ίσα. Γιατί. Είναι δύσκολο. Τώρα δεν το σκεφτόμαστε γιατί είμαστε νέοι. Ναι. Τώρα είμαστε νέοι. Ναι, μάλιστα. Δεν το σκεφτόμαστε. Τώρα λοιπόν, και εγώ να ανέβω πάνω, θα το σκεφτώ, αλλά εδώ μέχρι τώρα ανεβαίνω έτσι αυτό. Γιατί το δεύτερο που έπαθα τώρα, το δεύτερο σταυρό από έλλειψη νερού. Γιατί είπανε ο Παπαγαβρίλ του Γρηγόρη αυτή, έλλειψη νερού. Όπως μου είπε και η Δαμιανή, αυτό το αλόγριο που κούρεψα στην Ορμήλια είναι Αυστραλέζα. Τη λέγανε Ελένη. Mm. Και την έβγαλε ο Δαμιανή. Εγώ την διάβασα. Και αρρώστησα που πήγαμε. Αυτό είναι με πέρι ο Μιλενός και πήγαμε στην Ορμήλια. Και αρρώστησα. Με χρυσή μου λέει, κάνε με καλά. Μα τι είχε, γιατί έβγαλε. Έλειψε αφυδάτωση, λέει. Έχει έλειψη νερό, λέει. Και έδωσε κάτι φάρμακα στην Εσύ. Το μέσα σε φάκια, αλλά γλώσσα από την νερό. Πώς δεν πίνεις νερό, χορταίνεις, πώς δεν πίνεις νερό. Δεν πίνατε νερό. Πίνω νερό, έλα πίνεις. Και τώρα λέει, αυτό, λεμονάδες, πορτοκαλάδες, μισινάδες, ό,τι. Καλά, καλά το λέω. Αλλά θέλει και να δείψω. Θέλει και να δείψω. Τώρα καλά είναι ο γιόντας, καλά είναι. Καλά είναι. Με τη βοήθεια του Θεού καλά είναι. Είχατε ένα νεφρέμιο εκεί. Πέθανε. Ναι, κοιμήθηκε. Κοιμήθηκε. Τον είχατε δει μια φορά. Ναι, ναι. Τον είχατε δει, ναι. Ναι, ένα γεροντάκι. Κοιμήθηκε, ναι, γεροντάκι είναι. Κοιμήθηκε. Μεγάλη ηλικία ήταν. Ναι. Μεγάλη ηλικία. Τι μου το κάνει, αφήνει την λειτουργία, περνάει η ηλικία. Και εγώ 49 χρόνια παπά. 49. Ένα ακόμη να κάνω 50 χρόνια. Μισό αιώνα. Πώ πέρασα με παιδί, πώ πέρασα. Πήγαν και ερχόμενοι, πήγαν και ερχόμενοι, πήγαν και ερχόμενοι στην Ελιάνα.
Και μου λέει ο Παπαναγίας, λέει, τι πας και έρχεστε, λέει, έλα το, εγώ είμαι δικαίος, να ζώσω ένα σπίτι. Να μου δίνουν τους αρχαγγέλους, δίπλα από το, αυτό, την ύψη του Σταυρού, είναι ένα σπιτάκι πίσω στο κέντρο. Ναι, αρχάγγελοι, ναι, αρχάγγελοι. Ναι, το έχει ο Γεροηλίας, ο γραμματέας του είχε. Ναι, ναι, ο Ηλίας. Ναι. Δεν πιστεύω να βγει άλλος, άλλο γραμματικός σαν τον Ηλία. Μετά από τον Φιλόθεο ήταν ο Ηλίας. Μετά ήταν, ναι. Ναι, μετά. Και Ηλία είναι με, αυτό είναι με. Και εκείνος καλός γερός ήταν εκεί. Να σου πω, είναι και αυτό χάρισμα. Χάρισμα, ναι, ναι. Αλλά όταν πέθανε ο Φιλόθεος πήγε ο πατέρ Ηλίας. Αν βγει η πατέρ Ηλία, βγήκε ο πατέρ Ιωάννης, ποιος είναι, δεν ξέρω. Τώρα. Ναι. Ο πατέρ Ιωάννης, τον ξέρετε, τον νέο τον πατέρ Ιωάννη. Ναι. Τον ξέρετε. Μια φορά τον έχω δει, ναι. κάτι βιβλία είχε κάνει και τάσανε στον Ιωσήφ. Ναι, ναι. Αλλά τώρα δεν βλέπω εγώ να διαβάσω. Ναι. Θα τα διαβάζω ένα άλλο. Ναι. Ναι. Ο πατέρ Ιωάννης είναι, ο Παπαγιάννης είναι ο γέροντας και ο πατέρ Ιωάννης ο άλλος πρωταρχικός. Ο πατέρ Ιωάννης, ναι. Ναι. Αν την πήρε το ξελόκο ήταν το σπίτι, Ναι, το έχουν χρόνια τώρα, είναι γύρω στα 10 χρόνια. Είναι και αρκετή συνοδεία, καλοί πατέρες, είναι και όλοι νέοι. Είναι. Είναι όλοι νέοι, αρκετοί πατέρες εκεί. Νεότερος είναι και γάρα γύρω στα νέα. Έτσι. Έλα, άκουσα να είναι στην αρχή του γεροντά σου. Όσο μπορείς παιδί είναι το γεροντά σου, το γεροντά σου και τα μάτια σου. Τώρα τα φέρνω εγώ, όλο σαν κινηματογράφος εκεί. Εκεί μίλησα κακά, εκεί μίλησα αυτό, εκεί μίλησα καλά. Εκεί ανέβασα το γεροντά μου, εκεί δεν τον ανέβασα. Όλα τώρα. Και όλα τα φέρνω εκεί. Αλλού κλαίω, αλλού γελάω, όλα το παρελθόν τώρα που γύρωσα και πάω. 82 τώρα, πώς θα τα ζήσω ακόμα. Και όμως να πω, εκεί λέω, ανέβασα τον γεροντά μου. Εκεί δεν τον ανέβασα. Και ο γεροντά μου να πει, πήρε αμνησία να πει. Αλλά στο τέλος ζωής του να πει, σήκωσε τα χέρια και με ευλόγησε. Τα νικηφόρος. Και φώναξε εκεί να πει. Ο Θεός να σε βάλει στον παράδεισο. Ο Θεός να σε συγχωρέσει, λέει. Εσύ δεν είσαι άνθρωπος, είσαι άγγελος. Πήρε την ευχή του γεροντά. Και μου είσαι ο Θεός τα παιδάκια τα χαριτωμένα. Με την ευχή του γεροντά μου. Είχα και τον γερο Ιωσήφ. Αλλά τρόπο να πω τένα, πω τένα, πω τένα, πω τένα. Πρόσεξε, παιδί μου, ο λόγος του γεροντά σου να είναι συμβόλαιο. Να είναι, πώς το λένε, εμείς στον κόσμο λένε, ευχή γονεών έπαρε και τα βουνά περπάτη. Ναι, ναι. Πήρα την ευχή του γεροντά μου, πήρα και τον γεροσύ και με ο Θεός αυτά τα παιδάκια τώρα. Ναι, και αυτό το λέω, πρώτα παιδί μου, την ευχή του γεροντά σου. Όποιο να, έχω τον γεροντά μου εδώ πέρα, την ευχή του γεροντά μου. Ναι. Γεροσύφ. Γεροσύφ, ναι. Αυτός δεν ήταν παιδαγωγός μου ήταν. Γεροντάς ήταν Παπανικηφόρος. Αλλά και Παπανικηφόρος και Γεροσύφ ένα τους είχα. Ένα τους είχα. Και ο πήγαινα η ευχή του πατρόνου Γεροσύφ. Παπανικηφόρο. Είναι πώς. Δηλαδή, αν ανέβω στο γεροντάς, ανέβω στο Θεό σου. Ο γέροντας, ορατός Θεός είναι ο γέροντας. Ο ορατός Θεός. Τον Θεό όταν είδες, όχι, είδες τον γεροντά σου. Αυτός είναι ο γεροντάς. Αυτός θα σε βάλει στον παράδεισο. Το Παπαμακάριος. Αν πήρες την ευχή του γεροντά σου, μη φοβάσαι. Το λόγιο υποτακτικός δεν έχει. Πέφτει. Όταν βλέπει τον υποτακτικό, το δαίμονας πέφτει κάτω. Γιατί την μιμητή της Χριστού. Ο Χριστός έκανε παρακούει στον πατέρα του, όπου πηγαίνει, είναι διαβάζει το Ευαγγέλιο. Πάτε, άκουσε. Όπου πηγαίνει τον πατέρα του, δηλαδή παράδειγμα σε εμάς, να τιμήσει τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Πώς λέει στο μπελά διαθήκη. Η σημερινή έπαιρνε ο γεροντάς σου. Ο γεροντάς σου. Αν πάρεις τον γεροντά, να βγει τον γεροντά, μη φοβάσαι. Θα σου στείλει και ο Θεός σε εσένα, όπως πήρε τον γεροντά, τον Παπαμακάρι, που μακάρι σου πήρε τον γεροντά του. Πήρε την ευχή έτσι για εσένα, θα σου στείλει. Θα έρθει και ο Ρασπίδη, με τη σειρά. Μη βιάζεσαι. Θα έρθει και στην ηλικία μου. Έκανες καλός ο γεροντάς, η ευχή του γεροντάς θα σου φέρει καλός υποτακτικός. Αν όμως δεν άβεις τον γεροντάς, αυτά δανεικά γίνονται. Δανεικά γίνονται. Ο Παπαμακάριος υπηρέτησε τον γεροντά. Υπηρέτησε. Και πήρε την ευχή και σε έστειλε εσάς. Και γεροντάς, αυτό είναι. Και εσύ να υπηρετήσεις τον γεροντά σαν τα μάτια σου. Να πάρεις την ευχή του. Ξέρεις πως ισχύει η ευχή του γέροντα. Άλλος Θεός είναι ο γέροντας. Σου είπε ο γέροντας, Θεός συγχωρέστε, μη φοβάσαι. Σας συγχωρήσω. Αν σου είπε ο γέροντας,
Α, Ταράση, δεν κάνεις καλά. Να φοβάσαι, να φοβάσαι. Να μην σου βγει λόγος άσχημος εις τον γεροντά σου. Να μην σου βγει άσχημος. Γιατί αυτά δανεικά γέρονται. Ό,τι έκανες εις τον γεροντά σου, τα κάνουν και τα παιδιά σε εσένα. Όπως έκανα εγώ στον γεροντά μου, τώρα κάνω τα παιδιά σε μένα. Να έρθεις στον γεροντά. Ναι. Αχ, η Παναγία μας, η γλυκιά μας Μανούλα. Αυτό το παιδάκι άνοιξε τη σκέψη και ευλόγησέ το. Θα γίνει σκεύος εκλογής, να είναι και αυτός προνόμος της Βασιλείας του Ιούσου. Να το ξασύει το Πανάγινο μας και σε αυτήν την ψυχή τις φρεδίες των Αγίων Γερόντων. Αγαθαγγέλου, Νεοφύτου και Φιλοθέου. Και του γέροντάς του, τον Παπαμακάριο. Να. Η μεγαλύτερη ευχή αυτή είναι βέβαια. Να είσαι την ευχή του γέροντάς. Όλο το γενόριο σα γεροντά σου είναι τίποτα. Τίποτα. Από πείρα, παιδί μου το λέει. Από πείρα το λέω. Από πείρα. Ανέβω στο γεροντά σου, ανέβω στο Θεό σου. Ναι. Είδε ο Πατριάκουβο. Είδε το όραμα. Είδε, να πούμε, το Χριστό και δίπλα το γεροντά του. Και πήγε και έβανε πρώτα στο γεροντά του, μετά και έπειτα στο Χριστό. Είδε. Γιατί λέει να είπε τώρα, αν λυπήσει, λέει, το Θεό θα προσευχηθεί ο γέροντας για σένα. Αν λείπεις το γέροντα, ποιος θα προσευχηθεί στο Θεό. Λέμεις, πολύ σοφά ήταν. Και ό,τι το όραμα που λέει ο πατέρας Ιάκωβος. Πρώτα στο γέροντα του είπανε, μετά και έπειτα πήγαινε στον Χριστό. Είδες, αυτά έχουν δύναμη, παιδί. Έχουν δύναμη. Ναι. Δηλαδή, ανέβω στο το Θεό που να το δεις, το γέροντά σου βλέπεις. Ορατός Θεός είναι ο γέροντά σου. Ο γέροντας του κάθε υποτακτή, ο ορατός Θεός. Ανέβες το γεροντάς, μη φοβάσαι. Πάει την ευχή γεροντάς και γίνεται απάνω, να γίνεις αστροναύτης, μη φοβάσαι. Η ευχή του γεροντάς σε βοηθάει. Γιατί είσαι μιμητής του Χριστού. Ο Χριστός, ο οποίος είναι πάτερ, πάτερ, όλο τον πατέρα του προσευχόντου. Θα δείξει σε εμάς αυτό τύπον, αυτό λέει, προσευχής τύπον υπακοής. Υπακοή μέχρι και θανάτου, θανάτου δεν σταυρού πως τα διαβάζετε. Εγώ τώρα, είναι χρόνια να τα διαβάζετε, παράτησε τώρα λοιπόν, κάπου έτσι, τα θυμάμαι. Είδες, όπου γίνει ο Χριστός, όλο τον Πατέρα του αναφέρει. Δηλαδή, παράδειγμα σε εμάς, υπήρχε μέχρι θανάτου. Και τι θανάτου, θανάτου σταυρού λέει. Και όμως, να είναι ευλογημένο, είπε στον Πατέρα του. Ναι, έτσι και εσύ πρέπει να κάνεις. Τον άλλο στο παπά, αυτό να πω. Πώς είναι το παπά, άνθρωπο, πώς είναι. Είναι τρεις, το γέροντα μαζί. Α, έτσι, δόξα σε αυτό. Τρεις είναι. Ναι, πάλι καλά, πάλι. Ναι, καλά είναι. Διατηρείτε το σπίτι. Διατηρείτε το σπίτι. Ναι. Από εκεί είναι αυτό που το λένε, του Θεοφύλου το σπίτι, έτσι ονομάζεται. Ναι, το Θεοφυλαίο. Το Θεοφυλαίο, ναι. Όπως την Παπανανία. Ναι. Όπως των βουλετών, αυτών. Έτσι είναι, έτσι είναι. Καλά, δόξα τω, έχει αρκετούς πατέρες η Αγία ακόμα. Έχει, ναι. Βέβαια τα σπίτια είναι πολλά έρημα σπίτια. Έρημα σπίτια πολλά έχει. Αλλά και οι πατέρες αρκετοί είναι πάλι. Αυτό έτσι είναι. Όταν αυτό να πούμε. Πανεβαίνει και το λέμε, αλλά ποτέ δεν θα ζήσει. Ποτέ δεν ζει. Όλες οι σχήτες παίρνουν και παίρνουν το τυπικό από την Αγιάννα. Όλες, ναι. Όλα από την Αγιάννα. Η Αγιάννα είναι η αρχαιότερη σχήτη. Αρχαιότερη σχήτη. Από όλες οι σχήτες. Και η σχήτη του Κουτουρμούση και η σχήτη του πάνω στα Κωνσταντινούπολη. Από την Αγιάννα παίρνουν και παίρνουν το τυπικά. Ναι. Πώς είναι η Αγιάννα, παίρνει και αυτή. Έτσι. Πώς διοικούνται, πώς κυβερνούνται, πώς. Από την Αγιάννα η αρχαιότερη σχήτη της Αγίας Άνοιξης είναι. Ναι, η αλήθεια είναι από τις αρχαιότερες και είναι όλες οι σχήτες παίρνουν από εμάς τα τυπικά. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Είναι και η ευλογία της Αγίας Άνοιξης. Μεγάλη ευλογία. Ναι. Μεγάλη ευλογία. Έτσι είναι, αλλά δέσμοι μέχρι να χτυπήσουν οι καμπάνες δευτέρας παρουσίας. Θα ζουν εσύ, δεν είναι πρώτη Αγιάννα. Πρώτη Αγιάννα. Για αρχαιότητα σχέτη, όλοι τα τυπικά από την Αγιάννα τα παίρνουν. Μάλιστα. Την Αγιάννα τα παίρνουν.
Γιατί αυτό είναι ένα τυχαίο σε ένα θέλω τυπικό, σε ένα θέλω διαβασίδι, σε ένα το, όλα. Από την Αγία να τα. Εγώ δεν έχω έτσι σε σχέση με αυτό. Αλλά μου τα λέει και από Παναγία μου. Τα λέει και από Παναγία. Καλό τυπικό η Αγία να είναι. Ναι, ναι, ναι. Καλό ναι. Πολλές φορές περνούσε από το Κυριακό με απλότητα ευωδίαζε το παράθυρο που είναι στο γερό να πάω πέρα που είναι το αυτό. Να πάω πέρα στο κημητήρι. Στο κημητήρι ευωδίαζε. Ναι. Πολλές όταν πήγαμε περιέρεια δεν ευωδίαζε. Ο Θεός το είναι απλότητα, δεν είναι πονηρία. Λέω να δούμε θα ευωδιάσει. Δεν ευωδίαζε. Ναι. Το έχουμε πάθει και εμείς αυτό γερό. Ναι. Το έχουμε πάθει και εμείς αυτό. Ο Θεός θέλει απλότητα, όχι πονηρία. Όχι πονηρία. Ναι. Ναι, φαίνεται ότι μια φορά να πούμε ερχόμενα από τη Νέα Σχέδη και παίρνει από την Αγία. Και έβγαινε αυτός ο, πώς το λένε, ο Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος. Ναι, έβγαινε. Εγώ περνούσα. Το Ιακωβάκι. Το Ιακωβάκι. Εγώ περνούσα να πούμε να έρθω στο σπίτι μας εδώ. Και αυτός έβγαινε από την Αγιάννα, από το έξω από την Αγιάννα και έλεγε αφού δεν θέλει ο Θεός να φάρει στο καινούριο ζωστικό, δεν θέλει ο Θεός. Ωραία αυτό το παραμοκάει και αυτός υπομονή λίγο. Αφού δεν θέλει ο Θεός να φάρει στο καινούριο ζωστικό, δεν θέλει ο Θεός. Και εγώ να αυτό το παραμοκάει και αυτός υπομονή λίγο. Εμείς δεν κάνουμε υπομονή. Πάντως αυτός ο καημένος πολλά τράβηξε, πολύ είχε υποφέρει. Είχε σπάσει μεγάλο. Και δεν είχε τίποτε. Τίποτε δεν είχε στον κόσμο. Ήταν ένα το ζωστικό που φορούσε μόνο. Βέβαια αυτό είναι το παραπέμπτο. Δεν θέλει ο Θεός. Είχε το παραπέμπτο φάρι και ένα ζωστικό. Δεν θέλει ο Θεός. Έκανε και αυτό υπομονή τώρα. Έγινε και μεγαλόσχημο στο τέλος. Ναι, στο τέλος ζήτησε. Ναι, ναι. Ναι. Θεός χαρός. Θεός χαρός. Και μετά τρεις μέρες κοιμήθηκε. Αλλά πολύ μαρτύριο τράβηξε στη ζωή. Μέσα στα χιόνια κοιμότανε. Τι να σας πω, πολύ, πάρα πολύ.